Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Με την ευκαιρία των αυτοδιοικητικών εκλογών, σας καλωσορίζουμε απόψε στην πόλη της Φλόρεντας. Θέλω καθέναν να καλωσορίσω, γιατί παραδείχεται μαζί μας ο υποψήφιος Περιφερειάρχης και αυριανός Περιφερειάρχης, ο Θέμης ο Μουμουλίδης, καθώς επίσης και ο υποψήφιος Δήμαρχος, ο κ. Ευάγγελος Γέξης, που μας θυμάει με την παρουσία, καθώς και το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι πολιτικές των απανωτών μνημονίων σε αυτόν τον τόπο μας βρίσκουν περισσότερο πληγωμένους από κάθε περιοχή της Ελλάδος. Ως υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης, προσωπικά, όσο και εκ μέρους των υποψηφίων συμβούλων μου, θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε να παρακριθείτε. Φίλες και φίλοι, παλιοί και νέοι ενεργοί πολίτες, βρισκόμαστε εδώ σήμερα να ενώσουμε τις διάσπαρτες φωνές και κοινές αγωνίες για να δημιουργήσουμε ένα ξεκίνημα αλλαγής στην περιφερειακή ενότητα Φλόρεντας. Αναρρύθμιτα και γνωστά τα προβλήματα σε αυτόν τον τόπο. Επιγραμματικά αναφέρω ανεργία σε ποσοστό που αγγίζει το 40%, ανεργία στους νέους μας σε ποσοστό κοντά στο 70%, ανεργία στους ελεύθερους επαγγελματίες που φτάνει και το 80%. Τα λουκέτα των επιχειρήσεων είναι συνήθες φαινόμενο και έτσι ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μέσα σε 3,5 χρόνια 1.200 λουκέτα βρήκανε τους συναδέλφους μας ανέργους στην περιοχή μας. Οι απολύσεις, οι αυτοκτονίες, οι μειώσεις μισθών και συντάξεων, η υποβάθμιση δημοσίων υπηρεσιών με συγχωνεύσεις και καταργήσεις. Συγχωνεύσεις επίσης και καταργήσεις σχολικών μονάδων, τμήματων ΑΕ και ΤΕΗ, με παράλληλη απόλυση του προσωπικού, όπως εκπαιδευτικοί, σχολικοί φύλακες, οι απολιώμενοι της ΕΡΤ και δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστη. Στον αγροκτηνοτροφικό τομέα, συρρήκνωση και εγκατάλειψη, υψηλή τιμή του κόστους παραγωγής, όσον αφορά στα λοιπάσματα, στο πετρέλαιο, στο ρεύμα και από την άλλη απλήρωτα για μεγάλο διάστημα το γάλα των παραγωγών. Αντικίνητα για την αναπτυξιακή προοπτική και η τιμή εξευτελιστική. Με λίγα λόγια, ολοκληρωτική διάλεξη του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού. Και βέβαια, η αποκορύφωση όλων αυτών, το ξεπούλημα της ΔΕΗ, των ορυχείων, τα φράγματα και τα νερά μας, σχεδόν το μισό σε έκταση νομό της Φλόρεντας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Το μέλλον δε για τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους της περιοχής αβέβαιο. Με λίγα λόγια, είναι στα άμεσα σχέδιά τους να βγάλουν ολόκληρη τη Φλόρεντα στο σφυρί, να μας ξεπουλήσουν. Σήμερα, εδώ από τη Φλόρεντα, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση. Είμαστε αντίθετοι στο ξεπούλωμα των μονάδων της ΔΕΗ, του νερού και του ορυκτού πλούτου. Είμαστε υπέρ της ενέργειας υπό δημόσιο έλεγχο, γιατί αποτελεί κοινωνικό αγαθό, γιατί συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας με σταθερούς μισθούς και εργασιακή ασφάλεια και γιατί είναι η μόνη η οποία μπορεί να εγγυηθεί για την προστασία του περιβάλλοντος. Όσον αφορά τώρα την περιφερειακή διοίκηση, μέχρι σήμερα οι αρμοδιότητες της προηγούμενης περιφερειακής διοίκησης ήταν περιορισμένες έως ανύπαρκτες. Με την ανάληψη της διοίκησης από εμάς σε περιφερειακό επίπεδο, ο άνθρωπος και το περιβάλλον θα είναι στο επίκεντρο. Σας διαβεβαιώνουμε ότι έχουμε όραμα για τη Φλόρεντα. Αυτό μπορούμε να το υποστηρίξουμε με τη δύναμη και την εμπιστοσύνη σας. Πρώτα-πρώτα, θα δώσουμε βαρύτητα στο ανθρώπινο δυναμικό. Υπάρχει ένα μεγάλο σύνολο από θεματικών δυνάμεων του τόπου μας για το οποίο συλλογικά θα αναδείξουμε τα συντηρητικά πλεονεκτήματα του νομού μας. Αν μας δώσετε την εντολή θα προχωρήσουμε στην στήριξη του τόπου μας και στη μείωση της ανεργίας με ολοκληρωμένες προτάσεις, όχι με λύσεις ανάγκης και προσωρινές, στις καλές διασωμηριακές σχέσεις, στην ανάπτυξη του εμπορίου μεταξύ των γειτονικών χωρών, στη λειτουργία του τρένου για προεπνοτικές μεταφορές, το οποίο αυτό θα δώσει όθηση στη βιομηχανική περιοχή, συμβάλλοντας έτσι και στην αύξηση των θέσεων εργασίας.
στην κατάρτιση, εκπαίδευση ανέργων για τις πραγματικές ανάγκες της περιφερειακής ενότητας Κλόρινας και όχι για πελατειακές σχέσεις να δημιουργούμε θέσεις εργασίας οι οποίες την επόμενη μέρα πάλι θα βρεθούν στο Ταμείο της Ανεργίας. Στην οργάνωση και διασύνδεση του Πανεπιστημίου, το οποίο δεν κάνουν ποτέ με την τοπική κοινωνία. Μόνο έτσι θα μπορέσει να έρθει η ανάπτυξη. Τα συγκριτικά τώρα πλεονεκτήματα του νομού, όπως για παράδειγμα οι 6 λίμνες, τα αρευματικά μας μονοπάτια, ο εθνικός λοιμός Πρεσπών. Ο νομός Κλόρινας διαθέτει πλούσια πολιτιστική κληρονομία. Η ανάπτυξη, διατήρηση και διάδοση όλων των στοιχείων όπως μνημεία, ήθη, έθιμα, φυσικό αρχιτεκτονικό τοπίο είναι βασικά στοιχεία για την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας. Παράλληλα, είναι στις προθέσεις μας η δημιουργία χώρων με ενίσχυση και αξιοποίηση των υφισταμένων όπου θα προβάλλονται η καινοτομία και η κάθε μορφή τέχνης. Η Φλόρινα, όπως ξέρετε, φημίζεται για τους ζωγράφους, τους γλύπτες, τους λογοτέχνες, ανθρώπους της μουσικής, επιστήμονες, ανθρώπους του πολιτισμού, εγγένεια άτομα που μοκθούν και παράγουν έργα υψηλής ποιότητας και μεγάλης παιδαγωγικής και πολιτισμικής αξίας. Είναι επίσης γνωστό ότι υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθούν και απολαμβάνουν τα έργα αυτά, αναγνωρίζοντας τις αξίες που εκφράζουν, αλλά και συντηρώντας παράλληλα το θυγό εκείνων που τα δημιουργούν και τα διδάσκουν. Όλος αυτός ο πολιτιστικός πλούτος θα αξιοποιηθεί κατάλληλα ώστε να βγει η Φλόρινα από την αφάνεια και την απομόνωση και να πάρει τη θέση που της αξίζει πραγματικά στο πολιτικό γίγνεσθε. Οι παραδοσιακοί οικισμοί, ο χειμερινός τουρισμός, μπορούν να αποτελέσουν ελκυστικό τουριστικό προορισμό για την περιφερειακή ενότητα Φλόρινας. Επιπλέον, αναφορικά με τον πρωτογενή τομέα, που σήμερα βρίσκεται σε συνθήκες πλήρους εγκατάλειψης, στόχος μας είναι η ενίσχυση και ανάπτυξή του με δυναμικές και νέες καλλιέργειες, η μεταποίηση και προώθηση στις αγορές των προϊόντων μας. Μέσω, όλα αυτά θα γίνουν μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Θα επιδιώξουμε λύσεις με ισχυρά οικονομικά κίνητρα για τους αγρότες και τους κοινοτρόφους μας. Προτεραιότητα δε θα δώσουμε στον εξυγχρονισμό των κοινοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Σκοπός μας η επίλυση του χρόνιου προβλήματος με την κατάσταση των κοινοτροφικών μονάδων και των αναδασμών. Επίσης, προτεραιότητα για την ανάπτυξη του τόπου είναι η ανάπτυξη των τοπικών και βιολογικών προϊόντων στην ελληνική αλλά και στην αγορά του εξωτερικού. Για μας η υγεία δεν μπορεί να είναι εμπορεύσιμη. Περιφερειακή διοίκηση μπορεί να υποστηρίξει τις δυνάμεις υγείας του νομού μας και να αγωνιστεί για να μην γίνει σύλληπτος η κατάρτιση αυτών. Κανένας συμπολίτης μας χωρίς περίθαλψη. Είναι ξεκάθαρη η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας συμπολίτης μας χωρίς ρεύμα, κανένας συμπολίτης μας ο οποίος θα μείνει χωρίς θέρμανση. Εμείς, υποψήφοι του συνδυασμού αλλάζουμε εποχή, με υποψήφιο Περιφερειάρχη, τον Θέμη Μουλίδη, στρατευθήκαμε για ένα κοινό αγώνα, για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας και το μέλλον των παιδιών μας, για να αποτρέψουμε τον νέο μεταναστευτικό ρεύμα και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, όπου κάθε ελληνική οικογένεια έχει επενδύσει πολλά πάνω σε αυτούς. Γι' αυτό, σε αυτές τις εκλογές, εσείς θα μας δώσετε τη δύναμη με την ψήφο σας να αγωνιστούμε και να ανατρέψουμε την ολοκληρωτική καταστροφή του τόπου μας. Σας ευχαριστούμε. Με τη νίκη.